Τρίπολης, έδειξε πολύ μεγάλη προθυμία, έδειξε πολύ μεγάλο κουράγιο και πιστεύω ότι μελλοντικά οι αιμοδοσίες θα πάνε πάρα πολύ καλά. Αν θα με ρωτούσε ένας άνθρωπος, τι νιώθεις, τι είναι για σένα η απώλεια, με λόγια θα μπορούσα να σου το πω. Θα μπορούσα να σου πω όμως ένα παράδειγμα. Αν είχα μια ζυγαριά, αγαπητή μου, και έβαζα από τη μια μεριά τα νεανικά μου χρόνια, τα μαθητικά μου χρόνια, τα 30 χρόνια της αστυνομίας, τα χρόνια που παντρεύτηκα, που έπαιρνα οικογένεια, με όλες τις αναμνήσεις, με όλα αυτά τα ωραία. Και από την άλλη μεριά της ζυγαριάς, έβαζα μόνο τη στιγμή που είμαι σε ένα νοσοκομείο και μου λέει ο γιατρός, ξέρετε, το παιδί σας έχει καρκίνο. Η ζυγαριά σίγουρα θα έγινε από αυτή την πλευρά. Και αν πρόσθετα και τα 2 χρόνια του νοσοκομείου, χειρουργία, χημειοθεραπείες, μεταμόσχευση, ακτινοβολίες και όλα αυτά τα υπόλοιπα, η ζυγαριά θα γυρνούσε ακόμα μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ακούτε ότι ο Σύλλογος Action ST δραστηριοποιείται κάπου, να ξέρετε ότι κάποια παιδιά έχουν την ανάγκη σας. Να σκεφτείτε ότι το παιδόν θέλει 230 χιλιάδες ημερεσίως, 84 χιλιάδες ετησίως. Τα οποία από αυτά και κάτω κάποιος δεν μπορεί να δώσει. Έτσι είναι ακριβώς όριο ασφαλείας. Άλλες βασικές προϋποθέσεις είναι ο αιμοδότης τις μέρες, εκείνη τη βδομάδα και τη μέρα που θέλει να δώσει αίμα, να μην είναι άρρωστος, έτσι, να μην έχει πυρετό. Άλλες προϋποθέσεις είναι να μην έχει υποστεί κάποια πρόσφατη οδοντιατρική επέμβαση, έτσι, για λόγους κυρίως λίμωξης. Άλλες προϋποθέσεις είναι που έχει ταξιδέψει ο αιμοδότης, κυρίως το τελευταίο εξάμηνο. Υπάρχουν και περιοχές στην Ελλάδα που όλα τα εργαστήρια, τα αιμοδοσίες και οι κινητές μονάδες ξέρουν ποιες περιοχές είναι αυτές, δίνονται οδηγίες στα οποία υπάρχουν κρούσματα αιρονοσίας, για παράδειγμα, έτσι, δηλαδή ένα παράσιτο του αίματος. Άρα, και φυσικά χώρες στο εξωτερικό που εκεί ενδημεί η αιρονοσία, άρα άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει εκεί πρόσφατα δεν πρέπει να δώσουν αίμα. Άνθρωποι που υποψιάζονται ότι μπορεί να έχουν εκτεθεί σε κάποιο σεξουαλικό μεταδιδόμενο παράγοντα, δηλαδή που είχαν επαφές οι οποίες μπορεί να τους κινήσουν κάποια υποψία τον τελευταίο καιρό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν αίμα εκείνη τουλάχιστον την περίοδο. Αυτές είναι κάποιες βασικές προϋποθέσεις που μπορώ εγώ να θυμηθώ, υπάρχουν και άλλες σίγουρα. Φυσικά άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, έτσι. Τόσο όσον αφορά τον δότη, όσον αφορά και το δέκτη. Δηλαδή, όταν δίνουμε αίμα, όταν δίνουμε μυελό των οστών, όταν δωρίζουμε τα όργανά μας, δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται, αν μου επιτρέπετε, για πλάκα. Είναι μια επιστημονική πράξη. Και μια επιστημονική πράξη δεν γίνεται ούτε αψήφιστα, ούτε χωρίς να υπάρχουν τα κατάλληλα ηχέγγυα. Η λογική δεν είναι να πάρουμε μια φιάλη αίμα από κάποιον και να του δημιουργήσουμε πρόβλημα. Προς Θεού. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, να ξέρετε ότι όπου γίνονται οργανωμένες αιμοδοσίες, είτε από συλλόγους, είτε από νοσοκομεία, υπάρχει ένα πολύ εμπεριστατωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο καλύπτει πρακτικά τα πάντα. Τουλάχιστον για ό,τι μπορεί να γνωρίζει ο άλλος. Αν ο υπεύθυνος γιατρός, το τμήμα το οποίο εκτελεί την αιμοδοσία, δει ότι υπάρχει υπόνοια για οτιδήποτε, προφανώς θα τον σταματήσει. Ο δεύτερος και κύριος λόγος είναι ότι οι φιάλες αίματος που δίνουμε δεν γνωρίζουμε πού θα πάνε. Μακάρι εγώ τη φιάλη που έδωσα να τη δώσω στον ξαδερφό μου γιατί έτυχε και έκοψε το χέρι του και του έκανε αυτή η φιάλη να μείνει και στην οικογένεια που λένε. Η φιάλη αίματος μπορεί να δοθεί σε ένα παιδί, μπορεί να δοθεί σε έναν ασθενή νοσοκατασταλμένο, μπορεί να δοθεί κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης σε έναν ασθενή που είναι πολύ επιβαρημένος. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ο έλεγχος αυτός είναι εξονυχιστικός. Για τη μεταμόσχευση μυελού οστών, θεωρώ ότι το βασικό κόλλημα του κόσμου είναι ο πόνος. Στο γιατί κάποιος δεν δηλώνει, δεν θέλει να γίνει εθελοντής μυελού οστών. Δεν έχουμε μάθει να πονάμε.
Για την ακρίβεια, έχουμε μάθει να πονάμε για τα παιδιά μας, το φίλο μας, τη μάνα μας, τον πατέρα μας, όχι για τον ίξ άγνωστο. Όμως η διαδικασία, όπως είπαμε, είναι ανώδυνη σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν έχει να κάνει με σπονδυλική στήλη, δεν έχει να κάνει με νοθεία ομυελών, έχει να κάνει με περιφερικό αίμα. Είναι σαν διαδικασία αιμοδοσίας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θεωρώ δηλαδή ότι ο κόσμος πιστεύει ότι είναι μία διαδικασία, ότι είναι μία παρακέντηση οστού. Και ούτε καν παρακέντηση, χειρουργική τομή. Μπαίνει μέσα σε ένα χειρουργείο και γίνεται τομή για να πάρουν το μυελό του. Είναι ανασταλτικός παράγοντας, σαφώς, και είναι πλήρως κατανοητό. Τις απορίες, οι αρμόδιοι για να μας τις λύσουν, θα έπρεπε να είναι τα παιδιά μας. Θα έπρεπε να είναι γνώση που θα την παίρνανε από το σχολείο τους, που θα καλλιεργούσανε συμπεριφορές μέσα από την αγωγή υγείας και θα διαμορφώνανε μία κουλτούρα που, όπως φαίνεται, ως Έλληνες, ενώ είμαστε αλληλέγγυοι, την κουλτούρα της αιμοδοσίας και της δωρεάς του μυελού των οστών δεν την έχουμε αναπτύξει. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Ξεκινάει από πολύ χαμηλά, από τις μικρές ηλικίες. Πρέπει όλα αυτά τα ερωτήματα να απαντώνται στο σχολείο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτό που αρνητικά μας επιβαρύνει αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχουμε δότες αρκετούς, γιατί δεν έχουμε κουλτούρα. Αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε σήμερα εδώ. Να διαμορφώσουμε μία κουλτούρα, να φύγει ο φόβος και κάποιος δεν φοβάται όταν γνωρίζει. Επομένως, θα πρέπει να συμμετέχουμε πιο ενεργά και σε περισσότερες δράσεις. Θα θέλαμε μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά παρόλα αυτά μας έδωσε το αισιόδοξο μήνυμα να συνεχίσουμε στη συνεργασία με τον Σύλλογο Άκης Ιωνιστή και να το βοηθήσουμε το Σύλλογο όσο μπορούμε και στη μελλοντική αιμοδοσία που έχει προγραμματίσει 2 Ιουνίου και 3 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο κόσμος και θα, στατιστικά θα υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Το επιστημονικό προσωπικό φυσικά έδωσε κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα των γονέων ή των παρευρισκομένων σε αυτή την εκδήλωση. Πιστεύετε ότι βγήκαν κάποια έτσι θετικά αποτελέσματα? Ναι, να σας απαντήσω σε αυτό. Οι οδηγίες που μας είχαν δοθεί από τα πρόσωπα τα οποία απάντησαν το έδρανε ήταν ότι ήθελα να είναι όσο πιο δυνατόν άμεση στον κόσμο, γιατί δεν απευθύνονταν σε επιστημονική κοινότητα, στον απλό πολίτη υποθέτονταν και πρέπει να γίνονται κατανοητά με όρους κατανοητούς. Αυτό το πέτυχαν και γι' αυτό υπάρχει τέτοια συμμετοχή στην ανοιχτή ενότητα με τη συζήτηση και το κοινό. Ποιοι βοήθησαν και ποιοι στήριξαν για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση στην εκδήλωση? Πρώτα σας πω όμως ποιοι πλαισίωσαν την έδρα των ομιλητών. Συντονιστής ήταν ο κύριος Ψυχογιός Βασίλειος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αργαδίας. Ο ομιλητής ο κύριος Γαργαλιώνης Αντώνιος Νικολάου, πανεπιστημιακός υπότροφος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Η κυρία Παπαζαφυροπούλου Σάσαλου Παναγιώτα, η παιδίατρος της πόλης μας. Η κυρία Μπακόλα Ελένη, πίεψε νοσηλεύθρια. Και ο κύριος Παναγούλης Γεώργιος, ο πρόεδρος του Άκης Ιωνιστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έδωσαν τον καλύτερο του σε αυτό. Στη συνέχεια αυτών που λέω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς επικοινωνίας και τους χορηγούς που προσέφεραν τα προϊόντα για να έχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους παρευρισκόμενους ακροατές.